Εσείς ήσασταν ικανοποιημένοι με την εικόνα που παρουσίαζαν τα κέντρα φιλοξενίας στα νησιά? Όχι βέβαια. Είχαν τριπλάσιο, τριπλάσιο και τετραπλάσιο αριθμό. Ένα λεπτό. Από αυτό το τρομερό, τρομερό πρόβλημα είναι ευχάριστα και λες το αρχαιολογείς. Εγώ σας είπα, δεν επιδέχεται λύση αυτό το εμπίστη. Το λύσαμε. Απλώς θέλει προσπάθεια, προσπάθεια συνεχή. Βγήκε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και είπε, θα καταργήσουμε, θα επιταχύνουμε, θα καταργήσουμε, είπε, τον δεύτερο βαθμό εξέταση για το άσυλο. Και τι θα γίνεται δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το θέμα το οποίο αντίκειται στο δίκαιο και το ελληνικό και το κυρίως το πανευρωπαϊκό και το ευρωπαϊκό και το διεθνές. Αντίκειται να μην υπάρχει δεύτερος βαθμός. Αλλά πες ότι καταργούν τον δεύτερο βαθμό. Θα πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί για να δικαιωθούν κατά τη γνώμη του, να χαρακτηρίσουν στα διοικητικά δικαστήρια. Η καθυστέρηση θα είναι μεγάλη. Γι' αυτό το πήραν πίσω ουσιαστικά. Για να δούμε αν θα κάνουν τίποτα. Δεύτερο, είπανε οι επιστροφές στην Τουρκία. Ξαφνικά ο Ερντογάν θα γινόταν ο καλός Ερντογάν που θα δεχόταν τις επιστροφές. Και εκεί φιάσκω. Και παρεπιπτόντως, επειδή πάει τώρα στον Ερντογάν να μιλήσει με τον Ερντογάν, καταρχήν δεν μιλάει μόνο με τον Ερντογάν, μιλάει και με τον Ζάεφ, αυτόν τον έξω από εδώ, τον ακατονόμαστο Ζάεφ, θα τον λέει πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, θα σταματήσουν, θα σταματήσουν τη Σκοπιανά, τα Σκοπιανά κλπ. Και οι τσαμπουκάδες του Γεωργιάδη, δεν λέμε το όνομα. Στις 28, πετάγουμε από το ένα στο άλλο, αλλά είναι όλα ένα πακέτο, το πακέτο της υποκρισίας από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Στις 20 Αυγούστου κάλεσε φαρδιά πλατιά στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Γεωργιάδης, τον υπουργό, τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, για να συζητήσουν σε καλό κλίμα τα διάφορα κοινά ενδιαφέροντα. Και τι να τους πει, εγώ θα σας λέω Σκοπιανούς. Πώς θα το κάνει αυτό? Αυτός το είπε, εγώ δεν το είπα. Πώς θα το κάνει? Είναι κακό να υπάρχει ένας διάλογος με τους γείτονες. Αυτός το είπε για εσωτερική κατανάλωση, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοτροκόη. Όπως κάνανε όλα τα χρόνια τα προηγούμενα. Προπαγάνδα και σπέκουλα καταστροφολογική. Αυτό δεν λέγανε. Δεν λέγανε ότι ήταν προδοτική η συμφωνία των Πρεσπών. Και τώρα βγαίνουν και λένε, όχι απλώς δεν είναι προδοτική, όχι μόνο θα την εφαρμόσουμε, αλλά θα την τιμήσουμε. Θα την τιμήσουμε. Αν είναι κάτι προδοτικό, εξαντλείς τα περιθώρια που υπάρχουν να την αλλάξεις, να την γρατσουνίσεις, να την τροποποιήσεις. Έτσι δεν είναι. Δεν την τιμάς. Άρα λοιπόν περισσεύει υποκρισία. Αυτό είναι και στο προφηλικό. Παρεμπιπτόντως λοιπόν. Ένα λεπτό, κύριε Κοντήλα. Εγώ σας διέκοψα. Άστε να πω τη γνώμη μου. Λοιπόν, θα πείτε μετά τη δική σας και ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, στο προσφυγικό έρχονται βήμα-βήμα στην πραγματικότητα, όχι στα μεγάλα λόγια. Ότι δεν φυλάγαμε τα σύνορα και άλλα τέτοια. Λοιπόν, είναι άσχημη η κατάσταση στα νησιά. Πολύ άσχημη. Ποτέ δεν ήταν εξαιρετική, να εξηγούμαστε. Μεταφέρουνε δομές. Πού τους πηγαίνουν? Σε δομές που υπάρχουν τους πηγαίνουν. Φτιάχνουν καινούριες δομές. Βεβαίως. Στη Νέα Καβάλα, επειδή κοιτάξτε, έχω κάνει υφυπουργό προσφυγικού και ξέρω μία-μία τις δομές. Μία-μία. Ρετουσάρεται και βελτιώνεται λίγο και βάζετε σε υπάρχουσα δομή στη Νέα Καβάλα, στο Κιλκής, βάζετε σκηνές. Εν πάση περιπτώσει, να καταλάβετε ότι το ζήτημα το προσφυγικό δεν είναι ελληνικό ζήτημα, δεν είναι ζήτημα κυρίως ασφάλειας, γιατί που το πήγατε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι μεγάλο κοινωνικό, πανευρωπαϊκό, να μην πω παγκόσμιο ζήτημα. Θέλει σύνεση, συνεργασία όλων, όλων μας λέω εγώ συνεργασία, όχι εξυπνακισμού στο ζήτημα αυτό και όχι φυσικά να ξαναγυρίσουμε σε τίποτα καταστάσεις, να πυροβολούμε τον κόσμο ή να τους... Αυτή η εικόνα που εκτιλήσεται από το πρωί στα Εξάρχεια είναι κανονική εικόνα, κύριε Παλά. Η κατάληψη επί τέσσερα χρόνια. Ναι. Ενώ και ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Έχει χαλάσει το ένα από τα λεωφορεία. Είναι χαλάσει το λεωφορείο. Έχω αυτή την περίφημη εκκέντρωση κατάσταση. Σήμερα, πέμπτη φορά. Φάνη, μας ακούς? Μια ήρεμη κατάσταση γίνεται. Φεύγουν. Έχει χαλάσει. Σε άλλο κτίριο, κύριε Παλά. Γιατί ο κόσμος θα νομίζει ότι μιλάμε για το ίδιο κτίριο. Ταλαιπωρημένου πρόσφυγε. Άλλο κτίριο είναι αυτή τη φορά. Να περιγράψουμε λίγο τι γίνεται. Επειδή ανεποκατεβαίνουν οι άνθρωποι. Κανέναν έμπορο ναρκωτικών θα πιάσουν από την πλατεία Εξαρχείων. Κανένα έμπορο ναρκωτικών. Όποιο ενδιαφέρεται για ναρκωτικά, εγώ ούτε άφητο τσιγάρο δεν έχω καπνίσει ποτέ μου, περνάει από την πλατεία και του δίνουν ό,τι θέλει από ναρκωτικά. Αυτούς γιατί δεν τους πιάνουν? Γιατί δεν τους πιάνουν? Λοιπόν, γιατί δεν τους πιάνουν τους έμπορους ναρκωτικών που αλωνίζουν στα Εξάρχεια? Κοιτάξτε, κοιλά χασίσι, πιάσατε το προσθέσεις. Επειδή βλέπουμε την εικόνα, μπορώ να πω λίγο. Επάσης, δεν είμαστε πια εμείς κυβέρνηση. Για ένα λεπτό, κύριε Μπαλάφα, είχα χαλάσει το λεωφορείο εκεί, τους ξανακατεβάζω. Τους κατεβάζουν, Φάνη, μας ακούς? Ναι. Μας ακούει. 2,5 ώρες συμπληρώνει η αστυνομική επιχείρηση για την εκένωση της κατάληψης στη διασταύρωση των οδών Μερδιέ και Πρασά, το παλαιό 5ο Λύκειο. Τώρα, από ό,τι μάθαμε,
Έχει τρία πούλμαν είχε η αστυνομία για να παραλάβει περίπου 140 πρόσφυγες και μετανάστες. Υπήρξε μία βλάβη στο τρίτο, γι' αυτό υπάρχει μια καθυστέρηση. Ήρθε τέταρτο πούλμαν και μεταφέρουν οι πρόσφυγες τα πράγματά τους από το τρίτο στο τέταρτο πούλμαν για να ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση και να μεταφερθούν από εκεί στη διεύθυνση Καλλιδαπών για να ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη. Ευχαριστούμε. Ωραία. Έλα, Γιάννη μου. Εγώ ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει ανακύψει τις τελευταίες μέρες. Τσακώνεστε για την ΕΡΤ. Τώρα μην πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο. Βλέπω ότι η ΕΡΤ δεν είναι το θέμα. Εγώ λέω απλώς ότι είναι ο ένας με τον κόφτε το, θα μιλήσω. Αν πιάναμε τα ισοκομματικά, αντί να πιάνετε τη φαγωμάρα του Σαμαρά, του Σαμαρά με το Μητσοτάκη που τρώγονται επειδή τον πούλησε. Τον πούλησε στο ζήτημα του Προέδρου, του Επιτρόπου και δεν θέλει να τον κάνει, θέλει να τον κάνει πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θέλει, θέλει κλπ. Αυτό το ζήτημα ή το θέμα που θα πούμε μετά, το φιάσκο δυστυχώς και με ονόματα που πρέπει να τα τιμάμε, εκλειπώντες πρέπει να τους τιμάμε, το φιάσκο με τους σταθμούς. Θα τα πούμε όλα. Πείτε, γι' αυτό θα πάμε στο δύο φωτήρα να αυτή τα. Το δικό σας τελικό. Αν το ζήτημα έγινε ο χειρισμός αυτός ή ο χειρισμός εκείνος. Και να καταλάβετε όλοι, δεν είμαστε εμείς. Κάποιοι λένε ότι είναι θέμα τσακαλό του παπά, ότι η σύγκρουση αυτή είναι πιο ουσιαστική. Δεν έχει να κάνει με το αν ήταν η Ακριβοπούλου στην ΕΡΤ, ο Παυλόπουλος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα καλά. Όλα καλά. Ο κ. Σακαρώτος γιατί δεν είπε αυτά. Το να λέει κάποιος τη γνώμη του προς Θεού. Εμείς το έχουμε κατοχυρώσει αυτό. Αν κάποιος πιστεύει ότι τα κόμματα τα δικά μας πρέπει να είναι μούγκα, στη Στρούγκα δεν υπάρχει. Γιατί λέει ο κ. Πολάκης, αν έχει μια γνώμη, θα τα πούμε και που αν έχει μια γνώμη, τι λέει προς Θεού τώρα. Ο κ. Πολάκης, μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν ανησυχώ εγώ. Όχι, δεν το λέει από προσωπική του ανησυχία ο Σαρδάκης. Δεν ανησυχώ. Εγώ δεν ανησυχώ ούτε καν για αυτά που γίνονται στο μετρό. Ρωτάω για άλλο. Αν υπάρχει κάτι βαθύτερο, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ησύχασε εσύ. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Εδώ υπάρχει και μια συμφωνία μεταξύ του κυρίου Μπαλάφα και του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Μπαλάφας λέει ότι όλοι μπορούμε να λέμε την άποψή μας. Ο κύριος Πολάκης λέει ότι κακός ο κύριος Τσακαλώτος λέει την άποψή του και να μην ξαναπεί κανείς την άποψή του. Τώρα, επειδή άκουσα δύο. Θέλω να πω μόνο. Και Φωτήρα, για να είμαστε δίκαιοι, κάτι είπε. Για αυτή την ιστορία με το μετρό δεν ήταν καλό αυτό το οποίο έγινε. Βγαίνει ο πρόεδρος του Αττικού Μετρό. Ανακοινώνει κάτι. Βγαίνει η οικογένεια Μπακογιάννη, λέει: εγώ τον θέλω δίπλα τον πατέρα μου. Και όχι σε ταμπέλες. Είχε ανακοινωθεί, για να τα λέμε όλα, για να μην ανησυχεί ο κ. Μπαλάφας, ότι θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκεί θα μιλήσει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σε σχέση με το Αττικό Μετρό και το πώς θα πούμε το σταθμό, με συγχωρείτε, δεν το ξέρω. Τώρα η οικογένεια Μπακογιάννη είπε ότι δεν το επιθυμεί και προφανώς δεν το επιθυμεί, διότι έγινε ένας άλλος και δεν θέλει βέβαια. Αφού ο Ταχιάος λέει ότι έγινε φασαρία και μετά. Και ότι έγινε φασαρία και μετά η οικογένεια. Δεν το γνωρίζω τι ακριβώς έγινε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θα αναμειχθώ καν στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με αφορούν. Αφορούν αυτό, κύριε Φωτήλα. Όμως θέλω να πω. Όμως μη διαφράσει. Δείχνει, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία στην ουσία για τον πρέπει να ονομαστεί ή όχι. Αυτό είναι ένα θέμα που φάει την οικογένεια Μπακογιάννη καταρχήν και μετά όλους τους υπόλοιπους. Δείχνει όμως μια εικόνα λίγο μπερδεμένη. Άλλα λέει ο πρόεδρος του Αττικού Μετρό, άλλα η οικογένεια Μπακογιάννη. Το μεγάλο Μαξί μου λέει ότι εγώ δεν ήξερα κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι απλά. Ανταλλάσσουν αιχμές μέσω ανακοινώσεων. Έγινε μια πρόταση σε σχέση με την ονομασία του σταθμού. Ποιος την έκανε? Έγινε το Αττικό Μετρό. Με συγχωρείτε. Η οικογένεια Μπακογιάννη, λέει ο Ταχιάος. Η οικογένεια Μπακογιάννη ζήτησε. Αν είναι ψέματα ο Ταχιάος, δεν το γνωρίζει. Δεν είναι οικογένεια Μπακογιάννη. Είπε τέτοιο πράγμα, να μην λέμε δηλαδή ότι θέλουμε τώρα. Ήταν επί αυτής. Υπήρχε λοιπόν μια πρόταση, δημιουργήθηκε ένας τεράστιος άλλος και η οικογένεια Μπακογιάννη είπε προκειμένου να γίνεται το όνομά μου αντικείμενο μιας τέτοιας έρηδος, όχι, δεν θέλω τίποτα. Νομίζω είναι απλά, δεν χρειάζεται να το τραβάμε παραπάνω. Όμως θέλω να πω, επειδή άκουσα. Η ανακοίνωση είναι 2,5 σελίδες, δακτυλόγραφες. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε. Τι να πούμε παραπέρα. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να το συνεχίζουμε. Όμως δεν μπορώ να μην πω κάτι, επειδή είπαμε για το άκουσα για το προσφυγικό. Μετά για το εργασιακό, μίλησε για εργασιακό μεσαίωνα ο κύριος Μπαλάφας. Αύριο έχουμε 24 ώρες απεργίας. Έχουμε απεργίες. Γιατί βγαίνει ο κόσμος έξω στον δρόμο 2 μήνες μετά την ανάληψή σας και ενώ λέτε ότι όλες σας οι παρεμβάσεις είναι για να ανακουφίσουν. Οι συνδικαλιστές κάνουν τη δουλειά τους. Και οι εργαζόμενοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους και έτσι πρέπει να γίνεται. Εμείς λέμε ότι το νομοσχέδιο αυτό που έρχεται όχι απλά δεν θίγει τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά εδραιώνει και κατοχυρώνει ακόμα περαιτέρω τα δικαιώματά των. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπαλάφα είναι στην αυριανή
συγκέντρωση θα είναι στην πρώτη γραμμή, θα σας δούμε στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Μπορώ να απαντήσω και σε αυτό. Σας ρωτάει, κύριε Παλάχο. Εγώ προσωπικά δεν θα κατέβω. Α, εντάξει. Ένα αυτό. Αλλά βγαίνετε ένα να αυτό, πείτε για τις συγκεντρώσεις και αυτές. Ηρεμήστε. Γιατί δεν πάτε στην πρώτη γραμμή. Πηγαίνατε παλιά, κύριε Παλάχο. Θα πάτε εσείς. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάω. Εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ. Εσείς που ήσασταν, που κρατούσατε τη σημαία, γιατί δεν θα πάτε. Απαντήσατε. Ρωτήσατε, σας απάντησα και δεν ικανοποιηθήκατε. Ακούστε τώρα. Να μείνουμε στην ουσία. Εγώ μίλησα για εργασιακό μνημόνιο. Εγώ μίλησα για εργασιακό μεσαίωνα και μιλάω για ένα μνημόνιο επί της ουσίας, μνημόνιο επί της ουσίας, χωρίς να είμαστε σε μνημόνιο. Και συγκεκριμένα, ήδη φέραν το ζήτημα απολύσεις χωρίς δικαιολόγηση. Έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο, το δίθεν αναπτυξιακό που έχει βάλει ο Βρούτσης, μην πω ότι έχει βάλει μέσα, έρχεται το ζήτημα να καταργούμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ακόμα και με απλή απόφαση του Υπουργού. Έτσι. Τρίτον, έρχεται το ζήτημα της μείωσης των μισθών. Οι μισθοί με βάση τη μη κατοχήρωση και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μπορεί να έχουμε μείωση μέχρι και 40% στους μισθούς. Και κινδυνεύουν πώς όλες οι αυξήσεις που με πόνο δώσαμε εμείς. Πώς προκύπτει. Εδώ βάζονται πρόστιμα για την αδίδωτη εργασία. Ένα λεπτό. Άλλο είναι αυτό. Φτιάχνουν μητρό κακών εργοδοτών. Όταν δεν θα εφαρμοστεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας, μάλιστα, δεν θα υπάρξει επέκταση και σε τομείς και σε χώρους, διότι θα λένε ότι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, ή ο Υπουργός θα παίρνει την απόφαση. Είναι σε έκτακτη οικονομική κατάσταση η επιχείρηση. Θα μειώνεται. Ναι. Δεν θα είναι υποχρεωμένος ο μεγαλοεργοδότης, ο μεγαλοεπιχειρηματίας κλπ. Να αυξάνει σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση τους μισθούς, και εμείς λέμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι μέχρι και 40%. Και γι' αυτό κινητοποιούνται το ΕΚΑ, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα, τα διάφορα. Και να σας πω και κάτι. Εμείς δεν έχουμε και μια τέτοια επιρροή στο συνδικαλιστικό κίνημα να τους ξεσηκώσουμε εμείς. Είναι πολύ αυθεντική αυτή η κινητοποίηση και είναι από τα κάτω κινητοποίηση, παρά τις αντιδράσεις δυστυχώς τις υποκινούμενες από το Κινάλ και από τη Νέα Δημοκρατία, προσπάθειες μέσω του Παναγόπουλου, της ΓΕΣΕΕ και διάφορων άλλων να υπονομευθεί ναι, η αυριανή κινητοποίηση. Και το τρίτο βασικό, ναι, τέταρτο μάλλον βασικό ζήτημα στο νομοσχέδιο αυτό είναι ότι ουσιαστικά καταργεί τη διαιτησία, μια διαδικασία όπως ξέρετε, η οποία προστατεύει κυρίως τους εργαζόμενους σε περίπτωση διαφορών με την... Πάντως τους κατηγορείτε ότι φέρνουν τον εργασιακό μεσαίωνα όταν παραδώσατε τις ελαστικές μορφές απασχόλησης και τα 250 ευρώ μισθό. Ένα λεπτό. Δεν είναι, εμείς, λίγο, όχι. Δεν είναι εμείς, λίγο ακραίο να μιλάτε για μεσαίωνα. Εμείς μέχρι τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2018 είμαστε μέσα σε μνημόνιο που το υποστήκαμε το χέρι του 2015 για να μην υπάρξει Brexit. Ναι. Είναι έτσι. Ναι. Ένα τριετές μνημόνιο. Βγήκαμε στα 3 χρόνια ακριβώς με επώδυνες, αλλά τις λιγότερες δυνατές επώδυνες επιπτώσεις στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα αρχίσαμε μια λελογισμένη επεκτατική πολιτική. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, μειώσαμε τις εισφορές κλπ. Και βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία ενίσχυσης. Πήγαινε το 300 σύννεφο πάντως. Διότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Εμείς λέμε δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη σε μια χώρα εάν ο εργαζόμενος λελογισμένα δεν αμείβεται ικανοποιητικά και έχει μια τεράστια εργασιακή ασφάλεια. Αντίθετα, υπάρχει άποψη ότι θα κάνουμε ένα σχόλιο. Κυρία, παιδιά στο κοντρόλ, δώστε μας 2 λεπτά τώρα. Πρέπει να απαντήσει ο Φωτήλας. Καταρχάς να πω ότι το πόσο καλά τα έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Πάλι αντιπολίτευση. Δεν προσέχετε ότι κάνετε συνεχώς. Είπατε πόσο καλά τα κάνατε. Δεν είμαστε κυβέρνηση. Είπατε λοιπόν πόσο καλά τα κάνατε. Το πόσο καλά τα κάνατε κρίθηκε στις 7 Ιουλίου. Αυτό τελείωσε. Το έκρινε. Άρα δεν το ξαναλέτε πόσο καλά τα κάνατε. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όλα αυτά που είπατε και όλες αυτά τα διακυμεύματα και όλες αυτοί οι κίνδυνοι ανήκουν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας. Αυτό λένε και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποία αν δούμε τις δημοσκοπήσεις μας δίνει την εμπιστοσύνη του και μας λέει να προχωρήσουμε. Και εγώ θα ξαναλέω, περιμένω αύριο να δω ποια από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην πρώτη γραμμή της συγκέντρωσης. Σας περιμένω να κρατάτε τη σημαία, κύριε Παλάφα. Πάτε, κύριε Παλάφα. Δεν έχουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλάφα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε κάτι, κύριε Παλάφα. Άμα σηκώνομαι, είναι λύση τελικά αυτή. Είναι μια λύση αυτή. Δεν είναι. Ναι.
Ωραία. Ναι, ναι. Τσακώνονται, λοιπόν, έχουμε εκλογές μπροστά μας. Πάμε. Πάμε λίγο στο Φάνη το Καραμπατσάκι στα Εξάρχεια, που είναι σε εξέλιξη. Το φτιάξαν το φορτηγό. Η εκένωση του κτηρίου. Ναι. Χρειάστηκε, Φάνη, να έρθει. Υπήρξε, και τέταρτο, ναι, πούλμαν. Για πες μας. Ακριβώς. Υπήρξε μια μικρή βλάβη στο ένα και έτσι έχει επιστρατευτεί και τέταρτο. Περίπου 140 πρόσφυγες και μετανάστες επιβιβάζονται. Σε περίπου 10 λεπτά υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί η επιβίβαση και να αναχωρήσουν τα πούλμα, να ανοίξει και ο δρόμος. Η οδός Ασκληπιού παραμένει αποκλεισμένη. Κλείνουμε τρίωρο μέρος της. Κλείνουμε τρίωρο η επιχείρηση. Ναι, ναι, ακόμα βλέπετε τώρα, βλέπετε ένα καροτσάκι με μωρό, το οποίο η μητέρα του και ο πατέρας του ήταν μαζί στην κατάληψη, επιβιβάζονται και αυτοί στο πούλμαν. Είναι μια χαρακτηριστική εικόνα όσων βλέπουμε σήμερα και όσων έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια θα γίνει εξέταση όλων όσοι βρέθηκαν μέσα, διότι και στις προηγούμενες καταλήψεις είχαμε δει ότι ορισμένοι ήταν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Έτσι, οπότε έτσι, θα εξεταστούμε όλα, Φάνη, θα γίνει και ταυτοποίηση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Φάνη μας. Και να πάμε στο θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο εμάς εδώ, θα απασχολήσει και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕΤ. Στο προσφυγικό θα επανέλθουμε και θα πάμε σε ένα από τα νησιά μας, το οποίο δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο ροών, θα λέγαμε, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Και πάμε όχι μόνο, είναι ο Γιάννης Σουσινάνης εκεί. Γιάννη, καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα από τη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να μιλήσω σαν δημοσιογράφος, να σας δώσω το ρεπορτάζ, ή αν πρέπει να μιλήσω σαν απλός πολίτης του Βορείου Αιγαίου, του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άκουγα πριν από λίγο όλα αυτά που διαδραματίζονταν εκεί στο πλατό σας. Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, παιδιά. Είναι απόβαση. Η κατάσταση πλέον είναι μη διαχειριστική. Δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι αυτό. Όταν φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι έχουμε περιπλούρηση και να φτάνει ένα ιστιοχώρο με μετανάστες φορτωμένο δίπλα από το αεροδρόμιο, δηλαδή την πιο ασφαλή εννοείται περιοχή του νησιού μας, δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουν, πώς το αντιλαμβάνονται αυτό. Η Μόρια που έχει αρχίσει, είχε δεχτεί αρχικά για εκτοκούς μετανάστες, στη συνέχεια επεκτάθηκε, φτιάχτηκαν εγκαταστάσεις για 3.000, έχει περισσότερες από 12.000. Οι περισσότεροι τώρα που έρχονται μένουν σε χαρτόκουτες ή ό,τι βρούνε κάτω βάζουν πρόχειρα για να ξαπλώσουν και έρχεται χειμώνας. Έχει γίνει κατάληψη όλη τη γύρω περιοχή, χωράφια, δηλαδή ιδιοκτησίες, οι οποίοι οι κάτοικοι μόλις διαμαρτύρονται και λένε, φωνάζουν την αστυνομία και λένε, πάρτε τους από εδώ. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε τα κτήματά μας, έχουμε τις περιουσίες μας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η αστυνομία, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Έχουν βγάλει ανακοίνωση εδώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ότι δεν αντέχουν πλέον αυτό το βάρος. Και δεν έγινε μία ενίσχυση. Ένα άτομο από την αστυνομική διεύθυνση από την Αθήνα δεν ήρθε εδώ στη Λέσβο, που σηκώνει όλο το βάρος. Και σε άλλα νησιά εννοείται. Δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει, Γιάννη, να γίνει πλέον. Οι τοπικές αρχές, εσύ καθημερινά μιλάς με τις τοπικές αρχές, τι σας λένε? Έχουν κάνει παράσταση και στον εισαγγελέα ότι δεν αντέχουν πλέον αυτό το βάρος και οι λιμενικοί και οι αστυνομικοί και οι εργαζόμενοι μέσα στο της Μόριας, κέντρο υποδοχής θα το πει, της Μόριας. Λένε δεν αντέχουμε άλλο, δεν πάει άλλο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και οι ροές είναι καθημερινά αυξανόμενες, έχουν αυξητικές τάσεις. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εδώ οι κάτοικοι δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Ο Περιφερειακός Βόρειο Αιγαίο είναι έτοιμος σήμερα το βράδυ, έρχεται αύριο, θα συγκαλέσει ξανά τους δημάρχους εδώ του Βορειοανατολικού Αιγαίου για άμεσες κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια κλπ. Διότι υποσχέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε. Δεν έκανε τίποτα. Άκουγα τον κύριο Μπαλάφο πριν από λίγο, ο οποίος έταζε επί μήνες αποσυμφόρηση, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Η νέα κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη είπε, δεσμεύτηκε προεκλογικά ότι το μεταναστευτικό θα δώσει άμεσες λύσεις. Δηλαδή περιφρούρηση των θαλασσίων συνόρων, ποια περιφρούρηση? Το άλλο, το βαπόρι, Γιάννη, το ηλιοφόρο. Είναι σίγουρο ότι η Λέσβος δέχεται το μεγαλύτερο όγκο προσφύγων και μεταναστών, είναι από τα νησιά που πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες. Τώρα εμείς περιγράφουμε. Η Μόρια βουλιάζει στην κυριολεξία, όπως μας μεταφέρει στην ΣΥ. Αυτό που λέει ο Άκης είναι ότι εσείς το ζείτε από εκεί με εικόνες. Έχουν έρθει πολλοί συνάδελφοί σας, συνάδελφοί μου εδώ, και λένε, Γιάννη, είναι άλλο να το βλέπουμε από τη τηλεοράση
κι άλλο να το ζήσει εδώ. Το ζήσανε και καταλαβαίνουν σε τι κατάσταση. Είναι δραματική κατάσταση, παιδιά. Δεν μπορώ να σα την περιγράψω με λόγια. Δεν γίνεται. Γιάννη, δεν γίνεται. Για να μην παίζουμε με τα λόγια, άμεσες λύσεις δεν διαφαίνονται. Αυτό είναι σίγουρο, Άκη. Αυτό είναι σίγουρο. Τρία πράγματα που ζητάνε εδώ οι τοπικοί μας άρχοντες. Δηλαδή ζητάνε περιφρούρηση, αποσυμφόρηση και κλειστές δομές. Μήπως έτσι μαζευτεί κάπως το κακό. Γιάννη, δεν έχει γίνει τίποτα πολύ από όλα αυτά. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πρώτη άλλο να το βλέπεις, άλλο να το ζεις. Έντονα να... Άλλο να το βλέπεις να και να το περιγράφεις και να το σχολιάζεις και να αφιψηλού κριτική. Και άλλο να το ζεις. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στη Μόρια και στις άλλες περιοχές. Θα υποδεχτούμε την Ιρό Ράντου τώρα να κάνουμε ένα ταξίδι λίγο στον κόσμο. Καλημέρα. Να πάμε λίγο στα social media να δούμε τι εικόνα θα μας μεταφέρεις. Ναι, να δούμε. Ναι, γιατί άλλωστε ξέρουμε καλά ότι πολλές από τις ειδήσεις προκύπτουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι influencer, πώς λέγονται αυτοί. Ακριβώς. Ναι, να πούμε ότι σήμερα δημοφιλέστερα hashtag είναι φυσικά η χρεοκοπία του ταξιδιωτικού κολοσσού Thomas Cook. Αναφέρονται πολλοί στο γεγονός ότι 22.000 άνθρωποι έχουν βρεθεί αυτή την ώρα στον αέρα. Και φυσικά δεύτερο δημοφιλέστερο hashtag είναι αυτό των βραβείων Emmy.